Θα περάσουμε τώρα στο μέτωπο του κορονοϊού. Είχαμε πει ότι να τελειώσαμε, θα είναι ελάχιστα τα κρούσματα, να πάμε όλοι διακοπές, να περάσουμε καλά. Πετάξαμε τις μάσκες, συναυλίες, εκδηλώσεις και όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των κρούσματων, μεγάλη αύξηση των κρούσματων και των σκληρών δεικτών, θανόντων και διασωληνωμένων. Ωστόσο, το υγειονομικό σύστημα ακόμη αντέχει. Θα συζητήσουμε τώρα το θέμα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Γρεβενών, τον κύριο Δημήτρη Ψευτουγκά, καθώς τις τελευταίες μέρες στα Γρεβενά έχουμε μία πολύ μεγάλη αύξηση στα κρούσματα. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Και εκεί που πίστευα ότι θα τα πούμε στο τέλος του καλοκαιριού και θα μιλήσουμε για άλλα ζητήματα και θέματα υγείας, και πάλι είμαστε μπροστά σε μια σκληρή πραγματικότητα, κύριε πρόεδρε. Αύξηση των κρουσμάτων και αρχίζουν και οι πρώτες νοσηλείες στα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας. Το περιμέναμε. Αυτό το είχα πει πριν από 1,5 μήνα. Ήμουν αντίθετος γενικά με όλη αυτή την πολιτική που έχει ακολουθήσει και η κυβέρνηση και οι συνάδελφοί μου στις επιτροπές, διότι φαίνεται ότι η υγεία έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα και ότι παίζονται πολιτικά παιχνίδια. Οικονομικά παιχνίδια, καθώς πρέπει να στηρίξουμε τον τουρισμό για να έχουμε έσοδα, κύριε πρόεδρε. Τα πάντα μπορούν να γίνουν με απλά μέτρα. Είναι τραγικό να συστήνεις, όχι να συστήνεις, να καταργείς τη μάσκα από τα αεροπλάνα, όπου υπάρχει ένα κλειστό κύκλωμα αέρος για ώρες, έτσι, και μετά να λες ότι η μάσκα συνιστάται εκεί που υπάρχει συνωστισμός. Πού υπάρχει συνωστισμός? Δεν είναι εκεί συνωστισμός? Έχουμε και την άλλη αντίληψη. Ο καθένας θα προστατεύεται από τον εαυτό του. Μακάρι να ίσχυε σε αυτή την περίπτωση. Γιατί όλα εξαρτώνται από το διπλανό σου. Πόσες ώρες θα καθίσεις και με ποια μάσκα σε έναν διπλανό σου που πάσχει ή που είναι ασυμπτωματικός φορέας? Εδώ φαίνεται ότι δουλευόμαστε. Όλοι κάνουμε πως παίρνουμε μέτρα, όλοι κάνουμε πως τα τηρούμε και τίποτα δεν συμβαίνει. Το είχα πει από την αρχή ότι η πανδημία θέλει σοβαρή αντιμετώπιση και αυτή την αντιμετώπιση εγώ προσωπικά, πέρα από κομματικές ή άλλες απόψεις, δεν είμαι ευχαριστημένος από την όλη διαχείριση. Η διαχείριση πάσχει. Είναι ελλιπής και τα μέτρα είναι αλληλοσυγκρόμενα και ελλιπέστατα. Κύριε πρόεδρε, βλέπετε ότι... Φωνή βόντος εν τη ερήμου. Η αλήθεια είναι αυτή, η φωνή βόντος εν τη ερήμου. Όλοι λέμε για μάσκα, όλοι λέμε για προστασία, αλλά ωστόσο κανένας δεν το τηρεί αυτό. Το βλέπουμε δηλαδή και από τον αυτό μας, κύριε πρόεδρε, και εσείς και εγώ και όλοι μας. Πετάξαμε όχι, και εγώ τι... φοράω ακόμα μάσκα παντού και έξω. Με βλέπουν όλοι στα Γρεβενά ότι κυκλοφορώ με τη μάσκα μου παντού και μάσκα υψηλής προστασίας. Και δεν ξέρω αν μπορώ να προστατευτώ. Όταν χθες έπινα τον καφέ μου, παραδείγματος χάρη, και δίπλα μου ήταν τρία τραπέζια κολλητά, με έξι ανθρώπους κάθε τραπέζι, το οποίο καπνίζαν το 90%. Κύριε πρόεδρε, και δεν μπορείτε να φορέσετε μάσκα. Βγήκατε για καφέ. Τι, ανεβάζετε, κατεβάζετε τη μάσκα δηλαδή στον καφέ? Ακριβώς. Μόνο όταν ρουφούσα τον καφέ μου, κατέβαζα για λίγο τη μάσκα. Δώστε σας μας λέω, αισθάνεται κανείς ασφαλής όταν στα Γρεβενά σε μία εβδομάδα έχει 200 κρούσματα και όταν σε χώρες το 200 στις 100.000 σημαίνει λήψη μέτρων και εδώ έχουμε 200 σε 10.000. Καταλαβαίνετε που είμαστε και τα 200 είναι δηλωμένα. Πόσα είναι αδήλωτα, γνωρίζω πάρα πολλούς και προσωπικά που με πληροφορούν ότι είναι θετικοί και τι θα κάνουν. Αλλά δεν το δηλώνουν πουθενά. Και δεν υπάρχει και λόγος να το δηλώσουν άλλωστε, αφού μπορούν και πάνε, κύριε πρόεδρε, στην εργασία τους. Από τη στιγμή που δεν γίνεται η χνηλάτιση, τώρα τι ενδιαφέρει τώρα τον συνάδελφό μου αν εγώ έχω τον ιό? Φυσικά δεν υπάρχει λόγος, γιατί κανείς δεν θέλει να μπει σε μια καραντίνα καλοκαιρινή όταν γύρω του γίνεται το χάος. Και υπάρχουν ακόμα μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί εδώ και 6 μήνες που υποτίθεται ότι θα προέτρεπαν κάποιους να εμβολιαστούν και ούτε αυτό έχει συμβεί. Αν κοιτάξετε τα στατιστικά θα μελαγχολήσετε. Δηλαδή μια χώρα σαν τη δικιά μας να έχει 400 εμβολιασμούς την ημέρα. Μια χώρα 10 εκατομμυρίων. Φανταστείτε τώρα τι ποσοστό είναι αυτό. Και να προτρέπουν τον κόσμο να εμβολιαστεί με την τέταρτη δόση, γνωστού όντως ότι οι υποπαραλλαγές αυτές που έχουμε τώρα
ΒΑ4, ΒΑ5, δηλαδή η όμικρον 4, όμικρον 5, της όμικρον, δεν βοηθούνται από τα εμβόλια. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, με στατιστικά της 10ης Ιουλίου, από τους 103 διασωληνωμένους της ΜΕΘ, οι 36 είναι ανεμβολίαστοι. Αυτό δείχνει κάτι. Πείτε μου, θα πάει κάποιος να εμβολιαστεί, όταν το φθινόπωρο, παραδείγματος χάρη, ακούμε ότι θα υπάρχουν τα πολυδύναμα εμβόλια ή τα εμβόλια τα οποία θα έχουν μέσα στελέχη αυτών των υποπαραλλαγών και θα σε προστατεύουν. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει προστασία εμβολίου, δεν υπάρχει και κανένα άλλο μέτρο, σοβαρό μέτρο. Είναι δυνατόν μέσα στα σούπερ μάρκετ ή στα καταστήματα, στους φούρνους, όπου υπάρχει συνωστισμός, να μην επιβάλλεται η χρήση μάσκας. Τόσο τραγικό είναι. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαία, τιμή χρήση μάσκας. Όλοι βλέπω συμπολίτες, φωνάζουν, διαμαρτύρονται. Τι μας επιβάλλουν. Και δεν είδα κανένα να αγωνίζεται για πραγματικά δικαιώματα. Για το δικαίωμα στην υγεία, για το δικαίωμα στη μόρφωση, για το δικαίωμα στην εργασία, για την αδήλωτη εργασία, για την μη αμοιβόμενη εργασία. Ποιος αγωνίστηκε? Υπάρχει συνδικαλιστικό κίνημα? Έχει γίνει κάποια κινητοποίηση? Έχει γίνει κάποια απεργία? Όλοι φωνάζουν για τη μάσκα. Τόσο σοβαρό θέμα είναι για την Ελλάδα. Όλοι φωνάζουν για τη μάσκα, αλλά κανένας δεν φοράει μάσκα. Ούτε γίνεται κάτι. Ναι, για να επιστρέψει η μάσκα, τουλάχιστον στους χώρους όπου έχουμε συνωστισμό. Δεν είπαμε στα λιβάδια να βάλουμε μάσκα. Εγώ πήγα χθες στα ορεινά του Βοΐου, στα χωράφια. Δεν είπαμε να βάζουμε μάσκα εκεί. Παλιότερα γινόταν και πρόστιμο και εκεί. Φυσικά. Είπαμε σε συγκεκριμένους χώρους. Δηλαδή εκεί όπου πράγματι υπάρχει συνωστισμός. Κύριε Πρόεδρε, και για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, ο ΕΟΔΗ πλέον έβαλε στόπ. Δεν θα ανακοινώνει τα ημερήσια κρούσματα, ούτε θανόντους, ούτε διασωληνωμένους, ούτε επαναλημώξεις, τίποτα απολύτως, σε κάθε Παρασκευή. Βέβαια, αυτό ερμηνεύεται για δύο λόγους. Πρώτον, για να πάει καλά ο τουρισμός. Και δεύτερον, το ένα είναι αυτό. Και το άλλο, δεν θέλει να ανακοινώσει προκειμένου να μην βάλει στόπ στον τουρισμό. Δύο αναγνώσεις. Όλα πρέπει να βαδίσουν ωραία και καλά. Η θερινή ραστόνη είναι το α και το ω αυτής της πολιτείας, μιας πολιτείας ανομίας, μιας πολιτείας που επικρατεί η αναρχία παντού και η ανομία, ακόμα και από τα όργανα της πολιτείας. Έτσι, δεν θα μπορέσει να βάλει κανέναν πολίτη να κάνει τίποτα, πιάνει κανένα φουκαρά κάπου για να δικαιολογεί την ύπαρξή της και την παρουσία της. Δεν είναι μια σοβαρή πολιτεία αυτή που ζούμε. Δυστυχώς το λέω, δυστυχώς και θλίβομαι. Και επέλεξα πραγματικά να μείνω σε αυτή τη χώρα, να μεγαλώσω τα παιδιά μου, να σπουδάσω τα παιδιά μου, να δουλέψω και επέλεξα και την επαρχία, να προσφέρω στον τόπο μου. Δυστυχώς, μετά από 30 και έτη, βρίσκω ότι έχω προδοθεί από όλους. Και οι αγώνες μου πήγαν στράφη. Και οι αγώνες πολλών. Κύριε Πρόεδρε, εσείς είστε αισιόδοξος άνθρωπος. Δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό πραγματικά. Λέγεται ότι ο ελληνικός ΕΟΔΗ δεν ανακοινώνει τα κρούσματα τα καθημερινά, γιατί έτσι γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, εμείς μιμούμαστε πάντα αυτά που κάνουν στην Ευρώπη. Και τυχαίνει πάντοτε τα να άσχημα. Μιμούμαστε τα χειρότερα, όχι τα καλύτερα. Σε αυτό είμαστε πρωτοπόροι, πραγματικά και ευρηματικοί σαν χώρα. Είμαστε καλοί στην κακή αντιγραφή σε ζητήματα και θέματα που δεν βοηθάνε τους πολίτες. Δεν έχουμε μιμηθεί πραγματικά αυτά τα ωραία που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές χώρες, στις σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες, τις δομές, τις υποδομές της πολιτείας, ανεξάρτητα αν υπάρχει κυβέρνηση ή όχι. Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν κυβέρνηση και όμως όλα πάνε μια χαρά. Λειτουργούν οι θεσμοί, λειτουργούν οι δημόσιες δομές. Εδώ δεν λειτουργεί τίποτα. Φυσικά το καλοκαίρι κλείνουν όλα. Δεν πρέπει να χαλάσουμε τη θερινή ραστόνη, τις διακοπές, τον ήλιο, τη θάλασσα. Λες και μόνο η Ελλάδα έχει ήλιο και θάλασσα και είμαστε εμείς η περιούσια χώρα του πλανήτη. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού αυτό το πράγμα. Ας κοιτάξουμε γύρω μας και ας μην θελοτυφλούμε. Τα πράγματα δεν είναι καλά για την πατρίδα μας και δεν είναι καλά
Γιατί υπάρχει συνενοχή και υπάρχει πολιτική ενοχή και ανοχή από τους πολίτες για αυτά που συμβαίνουν. Κύριε Και Πρόεδρε, όσο θα καθόμαστε αδρανείς και θα αποδεχόμαστε αυτές τις πραγματικότητες που βάζουν τα πραγματικά προβλήματα του λαού κάτω από το χαλάκι και τα εμφανίζουν μετά σαν λάθη του λαού μας, αυτό το πράγμα δεν πρέπει να συνεχιστεί, γιατί αν συνεχιστεί θα είμαστε στην ίδια τραγική κατάσταση και χειρότερη. Κάθε πέρσι και χειρότερα. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε για τα πανηγύρια πραγματικά. Κύριε Πρόεδρε, να ευχηθούμε την επόμενη φορά που θα συζητήσουμε, γιατί και εγώ θα πάω διακοπές και εσείς θα πάτε διακοπές, τα κρούσματα να είναι ελάχιστα και να φοράμε όλη τη μάσκα όπου αυτό απαιτείται. Ναι. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος, δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι θα σταματήσει αυτή η κατάσταση, γιατί συνεχώς πυροδοτείται και πυροδοτείται από τον τρόπο ζωής μας και από την απουσία της πολιτείας παντού. Και όσο λέμε ότι να κερδίσουμε το καλοκαίρι, μετά θα λέμε να κερδίσουμε και το χειμώνα και το φθινόπωρο, γιατί είναι δύσκολες πραγματικά οι εποχές αυτές, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με την ενεργειακή κρίση, με τα προβλήματα που θα έχουμε σε θέρμανση και ηλεκτρισμό και τα ενεργειακά προβλήματα, τα διεθνή προβλήματα θα είναι πιο δύσκολα. Θα λέμε ας κάνουμε κάτι γιατί πρέπει να υπάρχουν δουλειές. Δυστυχώς δεν σώζει τον πλανήτη μόνο η δουλειά. Δεν σώζει τον πλανήτη. Πρέπει να ληφθούν μέτρα και τα μέτρα πρέπει να είναι όχι μόνο οριζόντια αλλά και κάθετα, και κυρίως να είναι μέτρα ανατροπής και δημιουργίας μιας νέας κατάστασης που θα στηρίζεται στη δικαιοσύνη, στην αλληλεγγύη και κυρίως στην ειρηνική επίλυση των διαφορών και των προβλημάτων. Αλλά χρειάζεται για αυτό το πράγμα πανστρατιά, συστράτευση. Και όχι ο καθένας να κοιτάει τον εαυτό του. Δεν είναι οι κοινωνίες αυτές, ούτε η προτροπή, η κρατική, ούτε της Επιτροπής των Εμπειρογνωμών. Φυλακτείτε, προσέξτε τον εαυτό σας. Δεν σε μία πολιτεία έχει αυτή το υπέρτατο χρέος συνταγματικά κατοχυρωμένο να προστατεύει τους πολίτες της σε βασικά θέματα όπως είναι η παιδεία, η υγεία, η εργασία. Αυτή είναι η σύγχρονη πολιτεία. Το περιγράφει το σύνταγμά μας. Δεν κύριε αφήνει Πρόεδρε, τα πάντα στο κύριε, κύριε στο Πρόεδρε, βάλτε τελεία, γιατί εμείς αν συνεχίσουμε μπορούμε να το πάμε και μέχρι το βράδυ, να κουβεντιάζουμε. Μένουμε σε αυτό που αρκετά συχνά επισημαίνεται, ναι, ατομική προστασία, ατομική ευθύνη, όλα αυτά καλά, αλλά και η πολιτεία να λάβει εκείνα τα μέτρα που πρέπει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια να έχετε. Και εγώ ευχαριστώ.